Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας για να δούμε όλα τα νεότερα από τα μέτωπα της φωτιάς. Συνδεόμαστε με τον οικισμό Χορέμη Αρκαδίας. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο, ξέρουμε ότι η φωτιά πέρασε μέσα στον οικισμό. Να δούμε ποια τα αποτελέσματα και τι συμβαίνει τώρα. Και συνεχίζει να καίει και συνεχίζει να δίνει μάχη η πυροσβεστική για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, η οποία, όπως είπες και εσύ, πέρασε μέσα από τον οικισμό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για καταστροφή τριών οικιών που παραδόθηκαν στις φλόγες. Βλέπετε ότι ήδη εδώ ένα σπίτι, θα σας δείξουμε τώρα με τη βοήθεια του Άγγελου του Δεμιράλη, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Άρχισε και ο Άγγελος σιγά σιγά για να δείτε το σπίτι εδώ, το οποίο έχει καεί, κυριολεκτικά δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Ευτυχώς ο οικισμός είχε εκενωθεί, δεν υπήρχε κανένας κάτοικος, είχαν φύγει όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή. Άγγελε, έλα από εδώ για να δούμε, να προσπαθήσουμε να πάμε προς το εσωτερικό του σπιτιού. Θα δείτε ότι η αποθήκη που υπήρχε δίπλα έχει καταστραφεί, έχει πέσει και η σκεπή ολόκληρη, ενώ και από το παράθυρο εδώ, το οποίο έχει σπάσει, θα σας δείξουμε και το εσωτερικό, καθώς και στο σπίτι μέσα η φωτιά έχει ρίξει τη στέγη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταστροφές. Ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα ακόμα σπίτι, όπου εκεί υπάρχουν και κάποιες μικρές εστίες οι οποίες ακόμα σιγοκαίνε. Και το σπίτι αυτό έχει υποστεί καταστροφές, έχει πέσει η σκεπή του, έχει καεί από τις πύρινες γλώσσες που πέρασαν από το σημείο. Βλέπετε, έχει κάψει ολόκληρη την περιοχή εδώ. Είμαστε ακριβώς στην είσοδο του χωριού Χορέμη, εδώ στην Μεγαλόπολη. Βλέπετε πίσω μου, ακριβώς μπροστά μας, υπάρχει και μια αναζωπήρωση στο βάθος αυτή τη στιγμή, με τις φλόγες να ξεπηδούν ξαφνικά σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει καεί. Υπάρχουν και μηχανήματα τα οποία προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες στην περιοχή. Δεν βλέπω βέβαια κάποιο πυροσβεστικό να έχει πλησιάσει. Πάμε να πλησιάσουμε προς τη φωτιά εκεί να δούμε τι γίνεται. Θα δείτε από εδώ στα δεξιά μου, είναι το σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί, όπως επίσης και άλλο ένα σπίτι στο κέντρο του χωριού έχει καεί από τη φωτιά αυτή, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Βλέπετε, είμαστε στο κέντρο του. Εκεί δεν υπάρχει κανένας, έχουν φύγει οι κάτοικοι, βρίσκονται έξω από το χωριό, καθώς η φωτιά κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς την περιοχή Χρουσός. Από εκεί κινδυνεύει, υπάρχει κίνδυνος να περάσει η φωτιά στην περιοχή της Μεσσηνίας. Είμαστε στα όρια Αρκαδίας Μεσσηνίας. Άγγελε, έλα να πλησιάσουμε το μέτωπο αυτό εδώ, το οποίο έχει ξεσπάσει τώρα, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια συστάδα δέντρων εκεί στο σημείο η φωτιά. Και πρέπει να έρθει κάποιο πυροσβεστικό να σβήσει αυτές τις φλόγες, γιατί αυτή θα υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι προς τα μέσα, το οποίο είναι άκαυτο, δεν έχει περάσει φωτιά από εκεί. Βλέπετε, είναι ακριβώς στα όρια δίπλα εδώ. Υπάρχουν και σπίτια τα οποία έχουν γλιτώσει μέχρι στιγμής από τη φωτιά, καθώς τα καμένα βρίσκονται ακριβώς στο φράχτη των σπιτιών. Είναι οι αναζωπηρώσεις τώρα οι οποίες δημιουργούν μεγάλο πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές αρχές της περιοχής. Ήταν μια δύσκολη φωτιά, καθώς υπήρχε έντονος αέρας. Ήταν πολλά τα αποφόρτα που έφυγαν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι. Δεν είναι η κατάσταση αυτή όπως την είχαμε δει. Βλέπετε εδώ το μέτωπο το οποίο υπάρχει, και δίπλα ακριβώς υπάρχουν δέντρα. Δίπλα ακριβώς υπάρχουν δέντρα. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς είναι καμένο, δεν υπάρχει κίνδυνος εδώ για εμάς. Ωστόσο, ακριβώς δίπλα είναι δέντρα. Είναι άκαυτο εκεί και πρέπει, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει για να σβήσει κάποιος τη φωτιά εδώ πέρα. Θα έρθει ένα πυροσβεστικό προκειμένου να σβήσει και αυτή η εστία. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στην περιοχή. Βλέπω μια κινητικότητα εδώ από κάποιους κατοίκους, οι οποίοι προφανώς είδαν τώρα τις φλόγες. Ενώ Νίκο, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται μηχανήματα, κάποια δημοτικά αναζωπηρώσεις, μηχανήματα μας λες ότι υπάρχουν στο σημείο. Ωστόσο, ήδη έχουμε καταστροφές και έχει κάψει κάποιες περιουσίες η πυρκαγιά. Παραμένει στη σύνδεσή μας, να σου δώσουμε λίγο χρόνο και να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον κύριο Κώστα Μιχόπουλο.
Δήμαρχε, καλησπέρα. Είναι η μάχη σε εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνουμε και στην Χορέμη. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πλατεία του Χορεμίου, του χωριού το οποίο πέρασε φωτιά μέσα στο χωριό. Όπως άκουσα και αναφέρατε, πραγματικά κάναμε πράξη το σχέδιο έτσι όπως το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε έτοιμοι ως Δήμος. Εφαρμόσαμε το σχέδιο λοιπόν απομάκρυσης όλων των κατοίκων και αυτό είχε ως ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και στους άλλους οικισμούς οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά και δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Τώρα, οι καταστροφές στο Χορέμι φυσικά είναι αρκετές. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Που έχουμε κάνει είναι περίπου γύρω τα 5 σπίτια καμένα, ολοσχερός. Έχουμε και άλλα τα οποία έχουν πάθει αρκετές ζημιές. Και τώρα, ακριβώς που μιλάμε, αυτή τη στιγμή υπήρχε μια αναζωπήρωση σε ένα σπίτι το οποίο σχεδόν κατεστράφηκε ολοσχερός και αυτό. Ήδη υπάρχουν καταγραφές, όπως είπαμε. Από ό,τι λέτε, δεν έχουν 5 σπίτια μας είπατε, αν άκουσα καλά. Ορίστε. 5 σπίτια μας είπατε έχετε καταγράψει για την ώρα. 5 σπίτια έχουμε καταγράψει για την ώρα. Φυσικά υπάρχουν αποθήκες, υπάρχουν επιμειωστάσια, υπάρχουν και άλλα που έχουν καεί. Αυτά δεν έχουμε, είναι έξω από το χωριό, δεν έχουμε καταγράψει τίποτα προς τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, είναι αυτές που ανέφερα. Τα δίκτυα ίδρυψης, ηλεκτρικά, όλα αυτά έχουν καεί. Θα ξεκινήσουν πιστεύω πολύ σύντομα τα συνεργεία της ΔΕΗ να κάνουν την αποκατάσταση. Δεν φέρνουμε τον κόσμο ακόμα στο χωριό. Δεν είναι ώρα που μπορούν να κατοικήσουν, να μείνουν αυτή τη στιγμή, γιατί και το νερό είναι δύσκολο και όλα είναι δύσκολα εδώ πέρα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μόνο ένα μέτωπο αυτή τη στιγμή. Όλες οι δυνάμεις που τρέχουν προς την κατεύθυνση αυτή, πιστεύω να το περιορίσουμε και να έχουμε καλά αποτελέσματα σε λίγο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε. Δίνετε και εσείς τη μάχη που χρειάζεται για το στοίχημα να περιοριστεί η φωτιά. Στον Νίκο για Πρακά με κατοίκους. Ευτυχώς έχουν έρθει. Ευτυχώς, γιατί αν δεν είχαν έρθει, είχε φωτώσει όλο τώρα κάτω. Mm-hmm. Οπότε εντάξει. Εδώ βλέπουμε φωτιά, έφτασε ακριβώς μέχρι το φράχτη σας. Ακριβώς, ναι, γιατί προλάβανε και τη σβήσανε. Στο τσάκ δηλαδή. Αλλιώς το έχει γεμίσει όλο και θα έχει καεί όλο. Το έσωσαν στο παρτσάκ. Και εσείς μείνατε εδώ για να μείναμε εδώ, ναι, όλοι. Γιατί. Όχι, δεν φύγανε. Άμα φεύγανε, δεν θα την προλαβαίναν καν. Γι' αυτό. Οπότε... Ήταν πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πέρασε μέσα από. Ναι, όλα από εκεί και μέχρι εκεί κάτω έφτασε και είχαν μείνει όλοι εδώ πέρα. Οπότε εντάξει. Τώρα νιώθω ότι έχει περάσει ο κίνδυνος. Φοβάστε τις αναζωπηρώσεις γιατί έχει αέρα ακόμα. Το φοβόμαστε λίγο να μην κάνει πάλι η ΦΑΠΑ, αλλά εντάξει, τώρα είναι όλο πέρα, εδώ πέρα όλοι γύρω-γύρω. Οπότε εντάξει. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λίγο την προσπάθεια την οποία κάνουν τα μηχανήματα για να σβήσουν την αιστεία αυτή που σας δείχναμε λίγο νωρίτερα, Αδαμαντία. Την φωτιά, την αναζωπήρωση αυτή η οποία υπήρχε. Αμέσως έφτασε εδώ το βαρύ αυτό μηχάνημα προκειμένου να ρίξει χώμα, όπως βλέπετε, πάνω στην αιστεία. Πάνω στη φωτιά προκειμένου να τη σβήσει. Μπορεί να φαινόταν μικρή η φλόγα, αλλά το γεγονός ότι ήταν ακριβώς δίπλα. Άγγελε, έλα από εδώ. Το γεγονός ήταν ακριβώς δίπλα από μια συστάδα δέντρων. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί αν άρπαζαν αυτά τα δέντρα φωτιά, θα είχαμε καινούριο πρόβλημα εδώ στην περιοχή στο Χορέμι της Μεγαλόπολης. Μάλιστα. Νίκο, βέβαια καταβάλλονται προσπάθειες για να σβήσουν ακόμη και αυτές οι εστίες που είναι ενεργές με καμένα σπίτια στην περιοχή εκεί Χορέμι της Αρκαδίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι.